Όπως αναφέρατε, είμαι εδώ σε υπεραγορά, όπου θα κάνουμε έτσι ένα μικρό tour, μια μικρή ξενάγηση σε όλα αυτά τα προϊόντα, τα οποία από την Παρασκευή ο φόρος προστιθέμενης αξίας μηδενίζεται. Αυτά είναι το ψωμί, το γάλα, τα αυγά, οι παιδικές τροφές, οι παιδικές πάνες, οι πάνες ενηλίκων, καθώς και τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής για τις γυναίκες. Όπως είπατε και εσείς, δεν είναι και κάτι το πολύ ιδιαίτερο οι προετοιμασίες, οι διεργασίες που πρέπει να γίνουν, καθώς είναι μια μείωση του ΦΠΑ. Εκείνο που θα αναμένουμε να δούμε ως καταναλωτές είναι την Παρασκευή ακριβώς να υπάρχει μείωση του ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα. Βεβαίως, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στο ψωμί, το γάλα και τα αυγά, ο ΦΠΑ ήταν έτσι και στις παιδικές τροφές, ο ΦΠΑ ήταν έτσι κι αλλιώς στο 5%, καθώς στερούν τα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, στις παιδικές πάνες, στις πάνες ενηλίκων και στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής για τις γυναίκες, ο φόρος κατανάλωσης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας, με συγχωρείτε, ήταν στο 19% και θα πάει στο 0%. Επομένως, εκεί αναμένουμε μεγαλύτερη αύξηση. Να κάνουμε έτσι μια βόλτα στην υπεραγορά. Mm-hmm. Είμαστε εδώ που είναι τα ψωμιά αρχικά. Επιλέξαμε να αρχίσουμε την βόλτα μας από εδώ που είναι τα ψωμιά. Από το βασικότερο εδώ, εκείνο πρέπει να εκείνο που πρέπει να διευκρινιστεί, Φρεγκεστέλα, είναι όταν λέμε ψωμιά, για ποια ψωμιά αναφερόμαστε συγκεκριμένα. Α, δηλαδή, μάλιστα. Είναι όλες οι μάρκες ψωμιού. Είναι τα πολύσπορα, είναι τα ψωμιά ολικής αλέσεως, είναι οι παραδείγματος χάρη κυπριακές πίτες, είναι οι μπακέτες. Υπάρχουν εσύ πάρα πολλά είδη ψωμιού. Είναι το ψωμί σλάις, είναι το φραντζολάκι, είναι τα ψωμιά τα συνηθισμένα, τα χωριάτικα, όπως λέμε, και είναι κάτι που, το οποίο πρέπει να δοθεί ως διευκρίνηση από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Θα τον έχουμε τον κύριο Καραγιώργη να τον ρωτήσουμε. Ναι. Εσύ τι αγοράζεις από όλα αυτά, Ανδρέα? Έχουν ζητηθεί εξ όσων πληροφορούμαστε. Συγγνώμη, Ονούφριε. Εσύ τι αγοράζεις από όλα αυτά? Πολύσπορο, λευκό ψωμί, απλό? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, Ονούφριε, αποφεύγω να τρώω ψωμί. Άρα δεν θα ωφεληθείς από το 5%. Εντάξει, γάλα μπίνεις όμως. Ναι, δεν θα ωφεληθώ. Όσο αφορά το ψωμί, δεν θα ωφεληθώ. Να πάμε όμως και στον διάδρομο με τα γάλατα, γιατί έχει και αυτό τη δική του αξία. Το γάλα είναι ένα προϊόν το οποίο αγοράζει πάρα πολλοί κόσμος. Είμαστε εδώ στον διάδρομο με τα γάλατα και εδώ υπάρχουν πολλές διευκρινήσεις που πρέπει να δοθούν. Υπάρχουν γάλατα ημιάπαχο, άπαχο, πλήρες, γάλα καρύδας, γάλα βρώμης. Υπάρχουν αρκετές μορφές γάλακτος και επομένως και εδώ πρέπει να διευκρινιστεί. Ναι. Και επομένως και εδώ πρέπει να διευκρινιστεί αν θα αφορά ακριβώς όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε Ανδρέα, τη βόλτα μας. Ανδρέα, πριν να συνεχίσεις τη βόλτα, εκείνο το ερώτημα και του Πανκύπριου Συνδέσμου των Καταναλωτών που τίθεται γύρω από αυτό το μέτρο ενάντια στην ακρίβεια είναι οι τιμές που βρίσκονται τώρα στα ράφια των υπεραγορών να παραμείνουν οι ίδιες, ούτως ώστε όταν έρθει ο μειωμένος ΦΠΑ, όταν μηδενιστεί ο ΦΠΑ σε αυτά τα βασικά προϊόντα, να έχει όφελος στους καταναλωτές, δηλαδή να γίνει αυτός ο απαραίτητος έλεγχος. Ακριβώς, Στέλλα, και εδώ να μου επιτρέψει να σημειώσω ότι πρέπει η σύγκριση που θα γίνει με τις τιμές να είναι η σύγκριση με τις τιμές που ήταν, παραδείγματος χάρη, πριν από 2 εβδομάδες, όταν γνωρίζαμε την πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να μειώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας σε αυτά τα προϊόντα, γιατί είναι εδώ και μέρες που είχαν ανακοινωθεί τα προϊόντα στα οποία γινόταν η επεξεργασία του διατάγματος για να μειωθεί, να πάει στο 0% φόρος προστιθέμενης αξίας. Επομένως, με εκείνες τις τιμές πρέπει να γίνει η σύγκριση και επομένως και οι καταναλωτές είναι καλό σήμερα, αύριο, όπου θα πάνε στις υπεραγορές, να κρατήσουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τις τιμές που είναι σήμερα στα προϊόντα των υπεραγορών, ούτως ώστε να μπορέσουν να προβούν στη σύγκριση την επόμενη φορά που θα πάνε να ψωνίσουν και μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου που θα ισχύει το διάταγμα, ώστε για να δουν αν όντως έχει επιβληθεί μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ και δεν έχουμε κουτσουρεμένες μειώσεις στις τιμές αυτών των προϊόντων. Ναι. Συνεχίζουμε την βόλτα μας. Να πάμε στο διάδρομο όπου είναι τα προϊόντα της γυναικείας υγιεινής. Είναι ένα σημαντικό προϊόν. Πρέπει να πούμε ότι τα προϊόντα καθορίστηκαν αναλόγως και των αναγκών που υπάρχουν στην αγορά και το τι προκύπτει ως ανάγκη για τους καταναλωτές, ως βασικά προϊόντα, ως βασικές ανάγκες για τους καταναλωτές. Σε αυτόν τον διάδρομο που βρίσκομαι, πέρα από τα προϊόντα της γυναικείας υγιεινής, είναι και οι πάνες ενηλίκων, όπως βλέπουμε κάτω χαμηλά στο ράφι. Και ακολούθως θα μεταβούμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό διάδρομο, θεωρώ, ο οποίος έχει να κάνει με τις παιδικές τροφές και με τα προϊόντα, με τις παιδικές πάνες που αφορούν τα παιδιά. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλές μαμάδες, πάρα πολλές οικογένειες. Ναι, και πατεράδες, βεβαίως, έχεις δίκιο, Στέλλα, απολογούμε. Εδώ είναι ο διάδρομος, λοιπόν, με τα προϊόντα, τις παιδικές πάνες, που είναι έτσι αρκετά μεγάλο το κόστος. Βλέποντας έτσι εκ του προχείρου τις τιμές
Τα μεγάλα τα πακέτα από παιδικές πάνες κυμαίνονται από 13,5 ευρώ μέχρι και 16,5 ευρώ. Είναι έτσι ένα. Ανδρέα, λίγο προσοχή στα προϊόντα με τη κάμερα. Με πες τον κοινό λογαριαστή μας. Είμαστε στο διάδρομο με όλα τα προϊόντα ανούφρια. Ναι. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση για να δείξουμε οτιδήποτε ή να διαφημίσουμε οποιαδήποτε. Όχι, να τα δείχνουμε, αλλά εδώ να μην επικεντρωνόμαστε σε ένα. Ναι, ναι. Ξέρει τη δουλειά του. Απλά βεβαίως. Εδώ είναι ο διάδρομος όπου θα έχουν έτσι, όσοι αγοράζουν παιδικές πάνες, θα αποφεληθούν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μείωση. Καθώς από το 19% πηγαίνει στο 0%. Επομένως, αναμένεται μια έτσι, μείωση της τιμής που θα φτάνει το 20%. Επομένως, ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, που είναι στα 16 ευρώ, θα αναμένεται να δούμε γύρω στα μέχρι και 80 σέντ μείωση. Η οποία είναι, μπορεί να την. Συγγνώμη, είναι ακόμη περισσότερο, όχι 80 σέντ, είναι το 1 πέπτο. Δηλαδή, θα δούμε, αν είναι 15 ευρώ, θα δούμε στα 3 ευρώ μείωση. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό όφελος για τον καταναλωτή. Και να συνεχίσουμε τη βόλτα μας προς το διάδρομο με τις παιδικές τροφές, που επίσης είναι ένα αρκετά σημαντικό κονδύλι για μια οικογένεια, ειδικότερα που έχει μικρά παιδιά. Να μην δείχνουμε μάρκες, είναι Ανδρέα, αυτός. Είναι δυνατόν. Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι ένας διάδρομος που έχει έτσι αρκετό ενδιαφέρον για όσους έχουν οικογένεια. Αυτός είναι ο διάδρομος με τις παιδικές τροφές και επομένως είναι έτσι και εδώ σημαντικό το κονδύλι το οποίο θα μειωθεί. Να προχωρήσουμε όμως και επιχειρώντας να πάω και στο διάδρομο, σας έχω αφήσει πίσω τα αυγά. Και επιχειρώντας να πάω στο διάδρομο με τα αυγά, θα επιχειρήσω, Νούφρε και Στέλλα, να πάρουμε και λίγο τον παλμό του κόσμου για το τι πιστεύει για αυτή τη μείωση στο ΦΠΑ, το μηδενικό συντελεστή. Ναι, ναι, ναι. Ναι, για όλα. Απλά επειδή τα αυγά είναι μακριά ο Νουφριέ, γι' αυτό σου λέω ότι πηγαίνοντας μακριά θα επιχειρήσω λοιπόν, να κερδίσω και Ανδρέα, έτσι λίγο χρόνο. Ανδρέα, να πούμε ότι ναι, μέχρι να φτάσεις στο διάδρομο με τα αυγά εκεί, να πούμε ότι αναμένεται αυτός ο κατάλογος με τα προϊόντα να επικαιροποιηθεί και να συμπεριληφθούν και άλλα προϊόντα στα οποία θα έχουμε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Τα οποία επίσης θεωρούνται βασικά καταναλωτικά αγαθά για ένα νοικοκυριό. Και έτσι θα διευρύνεται σιγά σιγά. Το μέτρο αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου που τίθεται σε ισχύ την ερχόμενη Παρασκευή. Άρα θα μπορούν οι καταναλωτές να επωφεληθούν άμεσα. Πολύ σωστά, Νουφριέ. Να δοκιμάσουμε καλή σας μέρα. Ναι. Από την Παρασκευή ο φόρος προστιθέμενης αξίας σε γάλα, ψωμί και άλλα βασικά αγαθά πηγαίνει στο 0%. Θεωρείτε ότι θα επωφελέσει τα νοικοκυριά αυτό το διάταγμα του Υπουργείου Οικονομικών? Νομίζω ναι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Όσον αφορά τη δική σας περίπτωση, είναι προϊόντα, το φαντάζομαι, τα οποία χρησιμοποιείτε. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είμαι μόνη μου, αγοράζω. Όσο και να είναι οι τιμές, διότι είναι απαραίτητα τα υλικά αυτά. Αλλά γενικότερα, πώς βλέπετε τις τιμές πέραν από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται? Είναι πολύ ακριβά για τα σημερινά δεδομένα. Όσο πιο φτηνά είναι, τόσο πιο καλά νομίζω περνάει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ο Νούφρι, αντιλαμβάνεσαι πάντως ότι. Πάντως δεν θα βρεις ένα που θα σου πει ότι τώρα, τον λυπεί δηλαδή η εξέλιξη της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ναι, αλλά κοίταξε, υπάρχει και άποψη ότι ίσως να μην επωφελέσει τόσο. Δηλαδή, ειδικότερα όσον αφορά κάποια βασικά προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη είναι το γάλα και το ψωμί που από το 5 πηγαίνει στο 0%, κάποιοι εκφράζουν την εκτίμηση ότι ίσως να μην είναι τόσο μεγάλο το όφελος. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών για να υπάρξει άλλη μια λίστα προϊόντων όπου θα έχουν και πάλι μειωμένο φόρο κατανάλωσης. Εκείνο που διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Οικονομικών είναι ότι είναι υπό επεξεργασία αυτή η λίστα των προϊόντων και πρέπει να λάβουμε και την έγκριση και από τη Βουλή, να λάβει την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών και από τη Βουλή, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh-huh. Επομένως, είναι αρκετά έτσι. Η οποία Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει εδώ και 2 χρόνια τις συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο, μεταξύ άλλων, και αυτή τη μείωση του ΦΠΑ. Αυτή η μείωση που εφαρμόστηκε τώρα στο μηδενικό συντελεστή ήταν μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλή σας μέρα. Υπάρχει αρκετός κόσμος που βιάζεται, Νουφριέ. Λογικό είναι. Καθημερινή είναι, Τετάρτη. Έχουν λίγο να κάνουν δουλειές. Ναι, είναι κάποιοι τρέχουν για να κάνουν τα ψώνια τους. Ναι. Δεν έχουν και πολύ διαθέσιμο χρόνο. Πες τα περιμένω στην Παρασκευή, Ανδρέα. Εδώ, κυρίως. Καλή σας μέρα. Από την Παρασκευή ο φόρος προστιθέμενης αξίας σε γάλα, ψωμί, αυγά μειώνεται στο 0%. Πώς θεωρείτε, πώς αξιολογείτε αυτή την εξέλιξη? Μια μηδαμινή βοήθεια για τον κοινό. Αλλά γενικότερα παρατηρείτε την ακρίβεια που υπάρχει στις τιμές? Σχετικά. Σχετικά λέω, δεν είναι τόσο ακριβά όσο λαλού. Α, θεωρείτε ότι είναι χαμηλότερα από τις αυξήσεις? Όχι χαμηλότερα, είναι ικανοποιητικά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βλέπεις, στον Ούφρυ υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις από το... από τον κόσμο και έχω φτάσει επιτέλους μετά από αυτή τη μικρή μου βόλτα στο ράφι και με τα αυγά για να δούμε έτσι ενδεικτικά και τις τιμές από τα αυγά, οι οποίες κυμαίνονται από, βλέποντας έτσι, από 2,80 μέχρι και 3,80. Είναι έτσι ένα ευρώ, ενός ευρώ η απόκληση στις τιμές των αυγών. Επομένως, όλα αυτά τα προϊόντα κρατούμε τις τιμές, τις απομνημονεύουμε. Μάλιστα. Για να δούμε αν την Παρασκευή θα υπάρξει όντως αυτή η μείωση. Να πούμε, ωραία, Ανδρέα, ότι όσον αφορά τις παιδικές τροφές και όλα αυτά, υπάρχει και το ερώτημα, γιατί οι παιδικές τροφές υπάρχουν και συγκεκριμένες που πωλούνται στα φαρμακεία. Άρα πρέπει να διευκρινίσουμε αν αφορά όλες τις παιδικές τροφές και όχι συγκεκριμένα όλα αυτά. Θα τα διευκρινίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ που μας στέλνουν και κάποια μηνύματα σε σχέση με αυξήσεις που παρατήρησαν χθες σε κάποια προϊόντα. Θα τις επισημάνουμε αργότερα στον κύριο Καραγιώργη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ, Ανδρέα. Και καλά. Πάμε τώρα στην κυρία Νάγια Σημεωνίδου, ανώτερη λειτουργός ΦΠΑ από το Υπουργείο Οικονομικών, να συνδεθούμε μαζί της για να δούμε και να δώσουμε αυτές τις διευκρινήσεις που έχουν να κάνουν με τα προϊόντα. Κυρία Σημεωνίδου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν απορίες, κυρία Σημεωνίδου, που έρχονται...